Η προτροπή των γιατρών και στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου είναι συγκεκριμένη προς τις ευπαθείς κυρίως ομάδες αλλά και τον πληθυσμό στο σύνολό του για τον εμβολιασμό με τις επόμενες δόσεις, ώστε να χτιστεί ασπίδα προστασίας απέναντι στην COVID-19. Για μία ακόμη φορά, παρέμβαση έγινε από τον γνωστό γιατρό του Νοσοκομείου του Βόλου, κύριο Κόκορη, ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν στην πανδημία και παράλληλα στα του εμβολιασμού. Λοιμώξεις με COVID-19 είναι γεγονός ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Είναι αρκετός ο αριθμός, αλλά οι νοσηλείες δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολλές, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εξέλιξη, συν το γεγονός ότι πλησιάζουμε στους χειμερινούς μήνες που πάντα υπάρχει έξαρση. Η οδηγία που έχουμε επανειλημμένα πει από αυτό το βήμα είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ενισχυτική δόση εμβολιασμού για όλους και για τις ευπαθείς ομάδες, θα έλεγα, και για τους υπολείπους, γιατί πλέον έχουν περάσει 9-12 μήνες από την τελευταία δόση και έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να το κάνουμε, ενισχύει πολύ την άμυνά μας και μάλιστα υπήρξε και τελευταία μελέτη που έλεγε ότι και επικαιροποιημένα αλλά και μη επικαιροποιημένα εμβόλια καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις μεταλλάξεις, γιατί επί της ουσίας έχουν εκπαιδεύσει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Οι Αμερικανοί συνιστούν για όλο τον πληθυσμό άνω των 6 μηνών να εμβολιαστούμε για το εμβόλιο, με το εμβόλιο της γρήπης, το οποίο καλύπτει σε σημαντικό ποσοστό, πλησιάζοντας πάνω από το 70%. Δίνει ανοσία για τα στελέχη. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Τα 2 χρόνια της πανδημίας οδήγησαν σε ύφεση του κύματος της γρίπης, γιατί βέβαια παίρναμε μέτρα ατομικής προστασίας. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αυτά τα μέτρα πλέον έχουν χαλαρώσει υπερβολικά. Άρα μάλλον η επιστημονική κοινότητα περιμένει μια τεράστια έξαρση κύματος γρίπης για φέτος, που αν συνδυαστεί και με τον COVID-19, το μείγμα θα είναι εκρηκτικό. Η μόνη ασφάλεια, το μόνο όπλο απέναντι σε όλα αυτά είναι ο εμβολιασμός. Υπάρχουν αντιϊκά φάρμακα και για τον COVID-19 και για τη γρήπη, αλλά δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ο εμβολιασμός. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι η γρήπη μπορεί να διαδράμει μια ήπια πορεία, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις ακόμα και σε νέους ανθρώπους που από γρυπόδη συνδρομή έχουν καταλήξει στην εντατική.